Καταρχήν, χαιρετούμε και εγώ από την πλευρά μου. Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο το βάλαμε σαν ζήτημα να το κουβεντιάσουμε σήμερα ως Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι θέμα ουσίας και έτσι όπως ακούστηκε και από τους φορείς, αλλά και δεδομένου της 19ης Ιουλίου του σεισμού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ακούστηκαν πολλά από τους προλαλήσαντες, δεν θα βάλω στοιχεία. Όμως η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρώπη και η έκτη στον κόσμο σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Και τα σχολεία μας είναι αρκετά παλιά. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου ξεκίνησε το 2004, διακόπηκε το 2011 λόγω κατάργησης του ΟΣΚ. Και για να μην κουράζομαι στοιχεία, η πρώτη φάση, αυτό που λέμε οπτικός έλεγχος και το είπαν και οι προλαλήσαντες, τελείωσε το 2006. Η δεύτερη φάση όμως, που είναι η ουσιαστική, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Το ένα ζήτημα που βάζουμε και είναι ουσιαστικό είναι ότι υπάρχουν εκθέσεις ήδη από το 2006 που δεν έχουν προχωρήσει και έχουν μείνει στάσιμες. Και αυτό σε σχολεία που η έκθεση έχει βγάλει 5 σημεία και έχουν δημιουργηθεί και άλλοι σεισμοί, επιβαρύνει μια ήδη κατάσταση. Το πόσα σχολεία έχουν πρόβλημα, νομίζω το είπαν από τις κτηριακές υποδομές. Εμείς τι λέμε αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό. Και όπως πολιτική ήταν και η απόφαση να μην κουβεντιαστεί στην προηγούμενη συζήτηση του Περιφερειακού, θεωρούμε ότι και τώρα είναι πολιτική απόφαση τι θα αποφασίσουμε. Γιατί καλό είναι να έρθει μια σύμβαση, να κουβεντιαστεί με το ΤΕΕ ή, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει μια διαδικασία ξανά από την αρχή της πρώτης φάσης. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ανάγκες είναι άλλες. Και η ιστορία έχει δείξει ότι οι ανάγκες της αντισεισμικής, της αντιπλημμυρικής και της αντιπυρηνικής θωράκισης των λαϊκών οικογενειών πρέπει να τις προτάσουμε πρώτες εδώ, εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επειδή πέφτει το μπαλάκι μεταξύ Δήμων, ΚΤΥΠ και Δήμων, οι Δήμοι και οι ΚΤΥΠ έχουν αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση να καλύψουν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα στα σχολεία μας. Όχι. Γι' αυτό εμείς τι προτείνουμε. Προτείνουμε σήμερα να πάρουμε απόφαση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έκτακτης επιχορήγησης, χρηματοδότησης, για επισκευή των σχολείων αυτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με 50 εκατομμύρια, με προγραμματικές συμβάσεις, για να καλυφθούν αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής, των σχολείων και ειδικά της Δυτικής Αθήνας. Επίσης, πρέπει να κουβεντιαστεί και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, έτσι ώστε σε συνεννόηση και με αρμόδια Υπουργεία, γιατί κοιτάξτε να δείτε, με fast-track διαδικασίες, όταν να δώσουμε 150 εκατομμύρια στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου σε γήπεδα Μελισανίδη Αλαφούζου, βρίσκουμε και το γραφειοκρατικό να το ξεπερδέψουμε, βρίσκουμε τους αρμόδιους υπουργούς και τα λύνουμε. Όταν μπαίνουν επί της ουσίας ζητήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών μας στην εκπαίδευση, κολυσιαυγούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Πρέπει επιστημονικό προσωπικό για να ξεκινήσει άμεσα η δεύτερη φάση. Αλλιώς δεν κάνουμε κάτι, κύριοι συνάδελφοι. Και παράλληλα, 100% δημόσιος φορέας για ανέργεση σύγχρονων και ασφαλή σχολικών κτηρίων. Δεν είναι τα δύο χρόνια τα προηγούμενα αναβάθμιση να χτίζονται μόνο σχολεία με ΣΔΙΤ. Στον 21ο αιώνα, συνάδελφοι, όταν η τεχνολογία έχει φτάσει στο ζενίθ, δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε, και θα ήθελα να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτό, σας να κουβεντιάζουμε για σας δόθηκε ο λόγος πολύ περισσότερο από τρία λεπτά. Δεν έχω μιλήσει, όχι, σας δόθηκε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Να κουβεντιάζουμε για διπλοβάδιο στον 21ο αιώνα, να κουβεντιάζουμε στη Νίκαια να καλεί ο Δήμαρχος της Νίκαιας εκπαιδευτικούς να κάνουν γνωμάτευση για τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε. Θέλω θερμή παράκληση στους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης και το λέω, γιατί γίνεται κατά σύστημα. Όταν λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ναι, να τους τηρούμε. Ναι, και ότου θαύματος, πάντα εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν τηρούν τους κανόνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Λέω, στον 21ο αιώνα οι ανάγκες μας είναι άλλες και αυτές σαν Λαϊκή Συσπήρωση θα υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστούμε.